ψηφιακός προγραμματισμός του Δημάρχου Σορεστικού για τη δημοτική περίοδο 14-19 έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε 8 επιμέρους άξονες. Οι άξονες αυτοί στοχεύουν στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν και σχετίζονται πρώτον στον πρωτογενή τομέα, δεύτερον στην καθημερινότητα του πολίτη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του, τρίτον στην προστασία του περιβάλλοντος, τέταρτον στην παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, πέμπτον στην πρόθεση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου και της φυσιογνωμίας του, έκτον στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας σε τοπικό και διαδημοτικό δίκτυο, έβδομον την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και όγδος και τελευταίος άξονας στην οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές και πιο χρηστικές προς τους δημότες. Με βάση λοιπόν τα τεχνικά προγράμματα αλλά και τους απολογισμούς του Δήμου από το 2014 έως και σήμερα και ανάλογα με τον φορέα χρηματοδότησης, οι δαπάνες για τις παραπάνω δράσεις συνοψίζονται στα εξής. Βέβαια τα ποσά που ακολουθούν είναι στρογγυλοποιημένα κατά περίπτωση και εκπομπών που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα. Πρώτα απ' όλα αγροτική οδοποιία. Ήδη εκεί ο Δήμος Άγρου Σορεστικού έχει υποβάλει στην πρόσκληση στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας την αγροτική οδοποιία του Ιωμαυρακού με προϋπολογισμό 240.000 ευρώ. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μόνο σε δράσεις και έργα συγχρηματοδοτούμενα, αλλά αναγκαστικά και λόγω των αναγκών, μια και μιλάμε για περίπου 280 με 290 χιλιόμετρα αγροτικό δίκτυο, ενεργό αγροτικό δίκτυο, από ίδιους πόρους το διάστημα αυτό έχουν δαπανηθεί περίπου 76.000 ευρώ για κατασκευή και συντήρηση 250 χιλιόμετρων αγροτικής οδοποίειας, πέραν και αυτών που έχουν συντηρηθεί με ίδια μέσα, ίδια μηχανήματα και ίδιο προσωπικό. Αρδευτικά και γεωτρήσεις. Δεν υπάρχει κάτι από κάποιο έργο συγχρηματοδοτούμενο, είναι μόνο ό,τι προέρχεται από ίδιους πόρους, περίπου 30.000 ευρώ για βελτίωση αρδευτικών καναλιών. Βέβαια υπάρχουν απόλυτα όριμες μελέτες, το γνωρίζει και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, μια και οι δικαιούχοι πλέον για υποβολή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Μιλάμε για το πολυσυζητημένο φράγμα του Γέρμαου που έχουμε την εξής πρωτοτυπία να είναι έτοιμος ο ταμιευτήρας, να είναι έτοιμος ο αναδασμός, τα παράλληλα έργα αναδασμού, όλα τα πάντα. Υπάρχει απόλυτα όριμη μελέτη με έναν προϋπολογισμό 4.050.000. Ήδη έχει ξεπεραστεί και το εμπόδιο που υπήρχε ότι δεν περιλαμβάνονταν στο νέο αναθεωρημένο σχέδιο λεκανών απορροής ποταμών. Έχει κλείσει και αυτό, άρα περιμένουμε να δούμε πότε το τέλος θα τεθεί το έργο, το οποίο θα αλλάξει άδεια την οικονομία της περιοχής. Ακριβώς το ίδιο πνεύμα είναι και το αρχικό αμπελοχωρίου βοτανείου Αμουδάρας προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μάλιστα σε συνέργεια και με τη διευθέτηση της Κήτης Ποταμού Αλιάκου, να το δούμε παρακάτω, θα αλλάξει και εκεί άδεια όλη την περιοχή. Βέβαια, ο Δήμος Άγρου Σορεστικού είναι απόλυτα όριμος μελετητικά και για το αρδευτικό του άνω κάτω και μέσω άποδου στο Βογατσικό, που εκεί δυστυχώς, ενώ υπήρχε ένα αγρόκτημα περίπου 600 ωφέλιμων στρεμμάτων, να το πω έτσι, προς καλλιέργεια, όπου υπήρχε ένα ανοιχτό αρδευτικό δίκτυο με κανάλια, έγινε ο αναδασμός, χαράχτηκαν οι δρόμοι, χάλασαν και τα κανάλια. Θεωρητικά έχουμε 1.400 στρέμματα, τα οποία σήμερα είναι για εξαιρετική καλλιέργεια και δεν καλλιεργείται ούτε το 5%. Δυστυχώς είναι από τα ευτράπελα του ελληνικού κράτους. Γιατί δεν ήταν διασφαλισμένη όλη η διαδικασία και για τα παράλληλα έργα αναδασμού. Να σας πω σήμερα ότι πλέον η περιοχή όπως την επισκεφθεί είναι ένα σεμινιακό τοπίο. Ακόμη και τα φασαράκια που είχαν πει από την εταιρεία που έχει τελειώσει τον αναδασμό και την εφαρμογή αυτού δεν υπάρχουν. Έχει δασωθεί ξανά η περιοχή και ξαναχρειάζεται όλη η διαδικασία από την αρχή. Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα υπάρχει απόλυτο όριμη μελέτη για τη βελτίωση του ταμιευτήρα του διαλεκτού και της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου διαλεκτού περίπου 500 μέτρα με ένα προϋπολογισμό 450.000 ευρώ. Για κτηνοτροφικές υποδομές από ίδιους πόρους μόνο, για κατασκευή ποτιστρών και κτηνοτροφικών δρόμων, παρότι
όπως προανέφερε ο συνάδελφος ο Πασχάλης ο Κέντζος, δυστυχώς σε όλη αυτή τη διαδικασία εμείς κάνουμε κατά κοινό λεγόμενο μόνο τη λάντζα και η περιφέρεια εισπράττει μόνο τα έσοδα από όλα τα υπόλοιπα. Δασικοί δρόμοι, αναγκαίο ειδικά στην περίοδο μνημονίων, όλοι οι κάτοικοι που έχουν τη δυνατότητα να πάνε να ξυλευθούν από μικρά ή μεγάλα δάση με ή διαχειριστικές μελέτες, αναγκαζόμαστε να εκπονούμε και τις διαχειριστικές μελέτες, να τις χρηματοδοτούμε δηλαδή, ή τους πίνακες υλοτομίας κατά περίπτωση όπου δεν υπάρχουν διαχειριστικές μελέτες, για να καλύπτουν κυρίως τα ξύλα τους για τις ατομικές ανάγκες. Αγροτική Καστοριάς, Αγρόκα. Μια ιστορία πονεμένη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άκουσα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν εισηγητής, για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΟΥΓΟΕ. Εμείς πήγαμε ακόμη πιο πέρα, φτάσαμε σε καθετοποιημένη διαδικασία να κάνουμε σποροπαραγωγή, να είναι η Αγρόκα, που για όσους δεν την ξέρουν είναι δημοτική ανώνυμη εταιρεία που λίγος έχει περίπου το 80%, το υπόλοιπο 20% το έχουν 212 φασολοπαραγωγή, να έχουμε μια καθετοποιημένη διαδικασία, να είναι μοναδική, με μοναδικό χρήστη, με αναρτημένο στον εθνικό κατάλογο 4 ποικιλίες. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μάλλον δεν έχει τη διάθεση να πατάξει τις ελληνοποιήσεις και φτάνουμε σε σημείο εμείς ως Αγροτική Καστοριάς, αλλά και πάνω απ' όλα η φασολοπαραγωγή της περιοχής, να εισπράττουν το αποτέλεσμα αυτού, να μένουν απόλυτα τα φασόλια, να πουλούνται, να σας πω ενδεικτικά ότι το 2017 εισήχθησαν πάνω από 10.000 τόνοι φασόλια, κινέζικα κυρίως ήταν περίπου τα 7.500, τα υπόλοιπα πλέον έχει ανοίξει αυτή η βεντάλια στην παγκοσμιοποίηση και να πουλούνται τα περισσότερα από αυτά ως φασόλια Καστοριάς και Πρεσπών. Πάμε στο δεύτερο άξονα, η υλοποίηση δράσεων που βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη και την ποιότητα ζωής του. Ένα, έργα υδρεύσεων, τα είδαμε και στους πίνακες προηγουμένως, από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, τηλεμετρία αντιοστασίων με έναν προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, βελτιώνει καταρχήν την όλη διαχείριση, ένας κεντρικός υπολογιστής, ο Σταύρος Χαλκιάς στην Τεχνική Υπηρεσία παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή τα πάντα όλα των υδρεύσεων, δεξαμενές, αντλίες, πορεία, καταναλώσεις από όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου. Με το που θα υπάρξει κάποια βράδυ, θα πέσει στάθμη στην δεξαμενή, θα πάει κάποιο SMS μήνυμα τόσο στον πρόεδρο της κοινότητας όσο και στον αρμόδιο υπάλληλο. Έτσι, πολύ άμεσα υπάρχει αντίδραση από την υπηρεσία ίδρυψης του Δήμου. Ούτε ο οικισμός θα μείνει χωρίς νερό πλην εξαιρετικών περιστάσεων με πολύ μεγάλες βλάβες και υπάρχει πολύ άμεση αντιμετώπιση. Στο ίδιο πνεύμα το επόμενο έργο εξυγχρονισμού αντιοστασίων, το οποίο ήδη είναι ενταγμένο, πάλι στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, 550.000 ευρώ. Επίσης, ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, εσωτερικό υδραυλικό πόλης Άργους Οριστικού, με προϋπολογισμό 1.880, πάμε να λύσουμε το αιώνιο πρόβλημα της πόλης του Άργους. Έχει καινούργιο δίκτυο θεωρητικά τις τελευταίες 15 ετίες, έχουμε όμως καθημερινές βλάβες. Γιατί η ψωμετρική διαφορά του Νότου Άργους με του Βόρειου Άργους ξεπερνάει περίπου τις 8,5 ατμόσφαιρες με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχείς βλάβες. Με το έργο αυτό λοιπόν εξορροπούνται οι πιέσεις, άρα έχουμε οικονομία κλίματος σε θέμα δαπανών από καταστάσεις βλαβών, αλλά και σε οικονομία πόσιμου ύδατος. Επίσης, χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, στη σύνδεση δεκτύου του ίδρευσης του οικισμού λαχανοκήπων από το δίκτυο του Άργους Οριστικού, γιατί στο λαχανόκηπο δυστυχώς έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα του πόσιμου νερού, γιατί η πολύ επιφανειακή γεώτρηση, η οποία είναι στην περιοχή του κάμπου του Χιλιοδέντρου, είναι πολύ πλούσια σε νητρικά, με αποτέλεσμα το κόστος της απονητροποίησης να φτάνει σε σημείο της παροχής εμφιαλωμένου νερού στους δημότες των λαχανοκήπων. Επίσης, από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, η υδροδότηση των βιοτεχνικών της βιοτεχνικής περιοχής, της αναπτυσσόμενης περιοχής του κόμπου της Εγνατίας στους Αμπελόκηπους, καθετοποιημένες επιχειρήσεις γονοποιητικές, που δυστυχώς σήμερα δεν έχουν δίκτυο ίδρυψη, περισσότεροι δρέπονται από γεωτρήσεις, ήταν πρώτοι στο έργο, το υποβάλαμε, εγκρίθηκε, κατασκευάζεται και αυτό. Επίσης, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
του ΙΠΕΣ, του Υπουργείου Εσωτερικών, στο κομμάτι της Υψηδρίας, με χρηματοδότηση 15.000 ευρώ από εκεί και 15.000 ευρώ από ίδια έσοδα, κατασκευάζεται μια διόρθωση στην τοπική κοινότητα του Γέρμα για να λυθεί το πρόβλημα που δημιουργείται κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο, τότε που υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός. Επίσης, από ίδιους φόρους χρηματοδότηση 67.000 ευρώ για πάρα πολλά τοπικά δίκτυα και γεωτρήσεις για ανάγκες πάγιες οι οποίες υπήρχαν από τους κατοίκους και τους δημότες. Πάμε στα λύματα. Από εγχώρηση του Ταμείου Συνοχής, το είδαμε και πριν, στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της πόλης του Άγρους Οριστικού, ένα θέμα που δίνει, ένα έργο που δίνει οριστική λύση στο αιώνιο πρόβλημα της διοχέτευσης των λυμάτων, με έναν αρχικό σχεδιασμό εντελώς λανθασμένο, που θεωρητικά τα λύματα του Άγρους θα πήγαιναν στη μονάδα επεξεργασίας της ΔΕΙΑΚ του Οδυσσιλιών, μια υψομετρική διαφορά, η οποία θα είχε ένα μανομετρικό περίπου 10 ατμόσφαιρες. Αντιλαμβάνεστε, όταν ο αγωγός αυτός περνούσε μέσα από το ιστορικό κέντρο της πόλης, καλοκαίρι, το τι θα γινόταν σε περίπτωση που έσπαζε. Εδώ να πω ότι κατευθείαν πρώτη στο μέλημα με το που αναλάβουμε ως Νέα Δημοτική Αρχή ήταν να δοκιμάσουμε αυτόν τον αγωγό, ο οποίος δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ, με πόσιμο νερό και έφτανε σε μια διαδρομή περίπου 150 μέτρων, είχε πάνω από 7 διαρροές. Δυστυχώς η αντικατάστασή του ήταν αδύνατη, γιατί το βάθος ήταν πάνω από 6 μέτρα στο σημείο αυτό και πάνω από αυτό είχαν κατασκευαστεί εκ των υστέρων δίκτυα κοινής ωφέλειας, νέο δίκτυο ίδρυψης, νέα δίκτυα οπτικών ινών, υπογειοποίηση ψηλής τάσης της ΔΕΗ αλλά και χαμηλής τάσης. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε η νέα θέση όπου τα λύματα θα πηγαίνουν με φυσική ροή, δεν απαξιώνεται κανένα κομμάτι του παλιού δικτύου που έχει χρηματοδοτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα, γιατί δουλεύει πλέον αντίστροφα ως αγωγός βαρύτητας αντί ως καταθλιπτικός αγωγός που λειτουργούσε αρχικά. Από εκχώρηση πάλι του Ταμείου Συνοχής, ο καταθλιπτικός αγωγός, ο οποίος όμως έχει πολύ μικρή πίεση, περίπου τη μισή ατμόσφαιρα, που θα οδηγεί τα λύματα από το σημερινό τελικό αντιλιοστάσιο λυμάτων της πόλης του Άγρους Οριστικού στη νέα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του Άγρους Οριστικού, και υπάρχει και προσέγγιση από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ένα έργο με προϋπολογισμό 1.300.000 ευρώ που τι θα κάνει, θα μεταφέρει τα λύματα από κάποιους άλλους οικισμούς, τους μεγαλύτερους πλέον οικισμούς των τοπικών κοινοτήτων, του Κοσταρασίου, της Μιλίτσας, της Ασκοκλησιάς, Αμουδάρας και Αμπεροχωρίου, με μια νέα τροποποίηση που έχει γίνει στην περιβαλλοντική, στη ΜΠΕ, του υποένταξη έργου της ΕΕ Άγρους Οριστικού, να πηγαίνουν τα λύματα και αυτά στην ΕΕ Άγρους Οριστικού, χωρίς να υπάρχει πλέον από εδώ και πέρα επιπλέον δαπάνη για τοπικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, από ίδιους πόρους, ένα ποσό 56.000 ευρώ για τοπικά δίκτυα, βελτιώσεις, διαχείριση και εξυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων αντιλιοστασίων. Στον ηλεκτροφωτισμό, από ίδιους φόρους για επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού κυρίως σε αγροτικές τοπικές κοινότητες 30.000 ευρώ, εξυπηρετώντας την αγροτική οικονομία, και από ίδιους φόρους πάλι αντικατάσταση λαμπτήρων οικονομίας, αντικαταστάθηκαν περίπου 3.500 λαμπτήρες με μια οικονομία κλίμακος περίπου 180.000 ευρώ το χρόνο από τα φώτα. Πράσινο, άρση και πάρκα. Από ίδιους πόρους, κατά ανάγκη, συντήρηση αυτών 130.000 ευρώ και επιπλέον καταβολή 20.000 ευρώ ετησίως κατελάχιστο, η λεγόμενη πάγια προκαταβολή στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, που μέσω αυτού του εργαλείου του χρηματοδοτικού βάζουν μεροκάματα για την διαχείριση, την κοπή χόρτων και την διαχείριση όλων των αλσών. Παιδικές χαρές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά που συνεχίσαμε αδιάλειπτα και σε αυτήν, με τα ελάχιστα χρήματα, με περίπου 30.000 ευρώ το χρόνο, να βελτιώνουμε τις υπάρχουσες παιδικές χαρές. Έχουμε φτάσει σήμερα μια δαπάνη 140.000 ευρώ, αλλά και μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος, που επίκειται με χρηματοδότηση 200.000 ευρώ, έτσι ώστε οι 33 παιδικές χαρές
του Δήμου Άργους Οριστικού να είναι απόλυτα καινούργιες και να φτάνουν σε σημείο λέει, όπως προβλέπετε, να έχουν και την ανάλογη πιστοποίηση και να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε πρόσφατα να είμαστε κατηγορούμενοι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Διαχείριση απορριμμάτων. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η διαχείριση απορριμμάτων στην Δυτική Μακεδονία τον πρώτο στο λόγο έχει διάρρημα. Δυστυχώς όμως το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα τα αιτήματα που έχουμε κάνει για παροχή κάδων απορριμμάτων ήταν αρνητικό, δεν έχουμε πάρει ούτε έναν κάδο. Οι ανάγκες όμως είναι μεγάλες και ουσιαστικές. Εκεί λοιπόν έχουμε χρηματοδοτήσει με από ίδιους πόρους 100.000 ευρώ για προμήθεια κάδων απορριμμάτων. Επίσης από το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότηση 150.000 ευρώ βυθιζόμενο κάδο το οποίο έχει υλοποιηθεί και νέα πρόταση στο Πράσινο Ταμείο που αναμένουμε από μέρα σε μέρα την ένταξη προϋπολογισμού 212.000 ευρώ. Νεκροταφεία, λίγο μακάβριο βέβαια, ουσιαστικό δε, από ίδιους πόρους για τη διαχείριση, καταγραφή και την κατασκευή σύγχρονος του φυλακίου, γιατί ήταν πλέον ο μοναδικός και δεδειγμένος τρόπος για να μπορέσουν να γίνουν και αντίστοιχες εκταφές και να υπάρχουν νέες θέσεις, ένα νέο στο φυλάκιο με όλες τις προδιαγραφές 960 θέσεων με έναν προϋπολογισμό 135.000 ευρώ επίσης από ίδιους πόρους. Πάμε στα επιμερικά έργα. Από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 650.000 ευρώ είναι το νέο έργο των ονδρίων υδάτων το οποίο ήδη μέχρι την επόμενη εβδομάδα υπογράφουμε και τη σύμβαση εκτέλεσής του συμπληρωματικά στο έργο που έκλεισε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο των 3.700.000 ευρώ λύνοντας οριστικά το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας εντός της πόλης του Άργους Οριστικού. Υλοποίηση δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, το είδαμε και σε ένα πίνακα προηγουμένως, 11.750.000 ευρώ για τη διευθέτηση της Κήτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Βασιλείου Σκάρκης. Είναι η πρώτη φάση ήδη ενταγμένου στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ήδη για τη δεύτερη φάση που φτάνει μέχρι τη γέφυρα της Αμουδάρας με προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, ήδη η πρώτη φάση, Β1 φάση, έχει ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών με προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ και μόλις εγκριθεί και η περιβαλλοντική μελέτη θα εκταμιευτούν και τα υπόλοιπα 4,5 εκατομμύρια. Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για θεομηνίες 30.000 ευρώ για το ρέμα Καλέσοβο, για τη διευθέτησή του και έχει γίνει επιπλέον έτοιμα εκεί για να φτάσουμε στο ύψος της μελέτης που έχει κατατεθεί που ήταν 70.000 ευρώ, όπως επίσης και 80.000 ευρώ για το ρέμα Μουρίκη στο Γέρμα, όπου είχαμε τις καταστροφές στο αγρόκτημα παρότι είχαν τελειώσει και όλα τα παράλληλα έργα δασμό και η αγροτική δρόμη. Επιπλέον 60.000 ευρώ από το ΙΠΕΣ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για μελέτες, είναι στην ουσία η χρηματοδότηση, η συγχρηματοδότηση του διαγωνισμού των μελετών για το δεύτερο έργο του ποταμού Αλιάκμονα, 60.000 ευρώ και άλλες 24.000 από ίδιους πόρους. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, η χρήση καυσίμων βιομάζας και πέλετ, συμβάλλοντας τη μείωση του διοξιδίου, όπως επιβάλλει άλλωστε και το Σύμφωνο Δημάρχων, στο οποίο ήδη ο Δήμος Άργους Οριστικού συμμετέχει. Έτσι, το 75% περίπου των δημόσιων κτηρίων σήμερα θερμαίνονται με βιομάζα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει με συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην οικονομία κλίμακος που μπορεί να έχει επιτευχθεί. Ο επόμενος άξονας υλοποίηση δράσεων για την παιδεία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Υποδομές παιδείας. Μετά την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό του δεύτερου παιδικού σταθμού και του βρέφονηπιακού σταθμού από το προηγούμενο πρόγραμμα, έχουμε πλέον τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 50.000 ευρώ αλλά και ίδιους πόρους άλλους 30.000 για την αύξηση της δυναμικότητας του βρεφικού σταθμού του Άργους Οριστικού από 25 βρέφη σε 41. Βέβαια εδώ να πω και να επισημάνω ένα κοινό πρόβλημα που είχαμε βρεθεί και στην Αθήνα με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Ζήση και που είχαμε θέσει ότι τελικά το πρόβλημα δεν είναι οι υποδομές αλλά η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων με τα γνωστά προβλήματα που προκύπτουν τόσο στο Δήμο Άργους όσο και στο Δήμο της Καστοριάς, για το οποίο από ό,τι γνωρίζω ο Περιφερειάρχης δεν εδώ έχει ενημερωθεί και έχει δεσμευτεί για την ουσιαστική παρέμβασή του για τη λύση του. Της Μακεδονίας
Οι πληροφορίες λένε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την απόφαση ένταξης για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και την αίθουσα γυμναστικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου, ενός πρότυπου έργου που είναι πρότυπο και αρχιτεκτονικά αλλά και πρότυπο ενεργειακά. Είναι ένα κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης, προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, οι προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 11 διδακτηρίων σχολείων που έχουν υποβληθεί από την Αφροδίου Άρκους Ολεστικού στην πρόσκληση, η οποία έλυγε και ήδη έχει πάρει παράταση μέχρι τις 18 έκτου. Επίσης, από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ένα ποσό 54.300 για διαμόρφωση άγριων χώρων σχολείων, συμπληρωματικά με άλλες 50.000 από ίδιους πόρους για τον ίδιο σκοπό. Από ίδιους πόρους πάλι 36.000 ευρώ για προμήθεια καυστήρων πέλετ, όπως προείπα, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων. Αθλητικές υποδομές. Από ίδιους πόρους 70.000 ευρώ για τον εξυγχρονισμό γηπέδων ποδοσφαίρου, αμπελοκήπων Λουγατσικού Κωνσταραζίου και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού και αυτόματης άρνησης αυτά. Από το ΠΑΑ 200.000 ευρώ για κατασκευή γηπέδων 5x5 στο Βουγατσικό και στο Κωνσταράζι. Από ίδιους πόρους 100.000 ευρώ για ηλεκτροφωτισμό, περιφράξη, ανακατασκευή υποδομών και καταστάσεων, καθώς και την αντικατάσταση του συνθετικού χλωτάπητα στο μεγάλο και ευρωπαϊκό προδιαγραφό γηπέδου 5x5 της πόλης του Άρκους Ολεστικού. Προς ένταξη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΡΑ, το ΕΜΕΑΚΟ του ΕΠΕΡΑ, με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου της πόλης Άρκους Ολεστικού, το οποίο επίσης και αυτό το κτίριο καθίσταται κτίριο ενεργειακής, μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Προς ένταξη με προϋπολογισμό 165.000 ευρώ για τον εξυγχρονισμό των υποδομών του Δημοτικού Αθλητικού Σταδίου Άρκους Ολεστικού, για την αντικατάσταση του ταρτάν αλλά και του χλωροτάπητου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και επίσης ένα ποσό 184.000 ευρώ που έχει ήδη ενταχθεί για την ανακατασκευή των κερκίδων και όλων των υπόλοιπων βοηθητικών χώρων του ΔΑΚ Άρκους Ολεστικού. Υποδομές πολιτισμού. Από ίδιους πόρους 30.000 ευρώ για την αποκατάσταση θυμάτων ψύξης θέρμανσης του πολιτιστικού κέντρου. Από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 35.000 ευρώ σε συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος για τον εξοπλισμό της στέγης του Διακού Ελληνισμού. Με 40.000 ευρώ την βελτίωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων για όλους τους χώρους έδρας των πολιτιστικών συλλόγων όλων των τοπικών κοινοτήτων, Λάγκα, Βράχος, Μελάθιο, Λαχανόπιλα, Λακώματα, Βουγατσικό, Κουσταράς, Εμπελόκηπη. Προς ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ με προϋπολογισμό 505.000 ευρώ για την ανακατασκευή του ιστορικού δημοτικού σχολείου του Παλαιού Κωνσταραζίου, που πλέον θα γίνει και ο χώρος συνάντησης όλων των παλιών λεγόμενων αδελφάτων, που ο Κώστας Ρίζος, εξού και το όνομα, τα συνένωσε και έγινε το Παλαιό Κωνσταράζι. Υλοποίηση δράσεων τουριστικών υποδομών και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Από ίδιους πόρους 250.000 ευρώ για την ριζική αναδιοργάνωση της Εμποροπανίγλης Άρκους Ολεστικού, που πλέον και κατομολογία όλων των εκθετών είναι η καλύτερη εμποροπανίγυρη σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όμως με ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές πλέον και στην οργάνωση αλλά και στη διάρθρωση πήγαμε, κάναμε και πρότυπο κανονισμό, ο οποίος αποτελεί και τον πρότυπο κανονισμό στο Υπουργείο Εσωτερικών για οποιασδήποτε άλλες εμποροπανηγύρες. Απόλυτα όρημα έργο προς ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ επίσης με 2,5 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό η ανάπλαση της περιοχής της Κάλπης, έτσι που αμέσως μετά από την διευθέτηση της κήψης του ποταμού Αλιάκμονα η συγκεκριμένη περιοχή θα αλλάξει όψη. Επίσης απόλυτα όρημα προς ένταξη επίσης στο ΕΠΑΝΕΚ με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ για την ανακατασκευή του ξενώνα αλλά και του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών της Αμουδάρας. Υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας. Από ίδιους πόρους με προϋπολογισμό 140.000 ευρώ για συντήρηση και ανακατασκευή δημοτικής οδοποιίας, πεζοδρόμου κλπ. Δημιουργία δημοτικής κοινωνίας για την άμεση πρόσβαση δημοτών από τις τοπικές κοινότητες προς τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και μεταξύ αυτών, με ίδια συγκοινωνιακά μέσα με χαμηλό εισιτήριο, γιατί δυστυχώς το ΚΤΕΛ κρίνει πως είναι ασύμφορες οι γραμμές και το παράλογο είναι ότι ο Δημότης
που ή ο Λαδραγκούμη δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην έδρα του Δήμου και θα πρέπει να έρθει πρώτα στην Καστοριά και από την Καστοριά να πάρει ένα δεύτερο λεωφορείο για να έρθει στο άλλο οριστικό. Έτσι λύνεται και το θέμα αυτό. Ήδη έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης από το ΠΕΤ Δυτικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 112.000 για τη δημιουργία του κέντρου κοινότητας και από ίδιους πόρους 50.000 ευρώ με τακτική χρηματοδότηση Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου. Η οργάνωση των υπηρεσιών που θεωρούμε ότι είναι και το πιο ουσιαστικό. Εννοείται ότι έχει γίνει αξιοποίηση όλου του έψιχου δυναμικού του Δήμου, παρότι έχει μείνει πλέον ελάχιστο με την κινητικότητα και με τις συνταξιοδοτήσεις. Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, έτσι ώστε να επιτυχάνεται η οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου με τη διασφάλιση της ύσπαρξης των εσόδων του προϋπολογισμού, με τελικό στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του αναπτυξιακού προγραμματισμού που ήδη έχει τεθεί στην αρχή της θητείας. Γι' αυτό, για τον σκοπό αυτό, χρηματοδοτήσαμε από ίδιους πόρους εξοπλισμό 35.000 ευρώ για την εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης, με 100.000 ευρώ από τους ίδιους πόρους τον εξοπλισμό των μηχανημάτων έργου για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου του Δήμου, ενώ υπάρχει εκεί και η επιπλέον χρηματοδότηση που έχουν πλέον όλοι οι Δήμοι από το πρόγραμμα Φιλόδημος, με συμμετοχή επίσης, η ίδια συμμετοχή του Δήμου φτάνοντας στις 235.000 ευρώ. Προσένταξη στο ΠΕΡ Δυτικής Μακεδονίας, στην άλλη πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων, το κτίριο που στεγάζει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΚΕΠ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, παράρτημα της ΔΟΗ, παράρτημα του ΙΚΑ κλπ. Προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός βασίζεται στις προγραμματικές δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής που αποτελούν και τις δεσμεύσεις απέναντι στους δημότες. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού απαιτείται μεγάλος αριθμός μελετών αλλά και τήρηση των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων για την εκπόνηση και ορίμανση αυτών καθώς και η διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίησή του ως έργα. Ο Δήμος Άρους Οριστικού Έγκαιρα φρόντισε την εξόπληση όλων των παλαιών οφειλών του που αφορούσαν έργα, μελέτες, προμήθειες, ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια, τράπεζες κλπ. Ύψους 2.700.000 ευρώ περίπου. Αυτό έγινε είτε με ίδια έσοδα, είτε με χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Εσωτερικών, που ήταν το πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά και το πρόγραμμα Αξία, το οποίο είναι ακόμη σε ισχύ. Στη συνέχεια διασφάλισε την οικονομική του αυτοτέλεια και επάρκεια, έτσι ώστε τελικά να εξασφαλίσει από ίδια έσοδα πάλι το ποσό των 350.000 ευρώ αποκλειστικά και μόνο για εκπόνηση μελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν κατά βάση από τόπιο δυναμικό, στηρίζοντας όλους τους νέους τοπικούς μελετητές, οι οποίες σας πληροφορώ τουλάχιστον από την εμπειρία μου, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα μεγάλα γραφεία των κέντρων των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Έτσι, μαζί και με αυτές που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας, υπόθηκε από τον κύριο Κουρία 154.000 ευρώ και ήταν καταλυτικό αυτό για τις μελέτες της Μονάδας Επεξεργασίας Δημάτων, αλλά και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ΙΠΕΣ, οι 60.000 για τον Αλιάρκονα 2 με τη συμμετοχή των 24.000 του Δήμου, αλλά και ένας πολύ μεγάλος αριθμός μελετών από τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Άρους Οριστικού κατάφερε να διασφαλίσει την πλήρη ωριμότητά τους εντός του χρονοδιαγραμμάτων, κατάφερε να διεκδικήσει και να συνεχίσει να διεκδικεί από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα έργα αξίας πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια υπάρχουν και απόλυτα όριμες μελέτες για τα παρακάτω έργα οι οποίες αναμένουν τη χρηματοδότησή τους, όπως είναι η ολική αναβάθμιση και ανάπλαση της εσωτερικής οδοποίησης των τοπικών κοινοτήτων αλλά και κυρίως της πρωτεύουσας του Δήμου, της πόλης του Άργους Οριστικού με προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια, η αναβάθμιση της πλατείας που πρακτικά δεν υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό θέμα, προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, η ανακατασκευή των δύο κεντρικών πεζόδρομων, εκατέρωθη της πλατείας και αναβάθμισή τους σε σκεπαστούς βιοκλιματικούς με δυνατότητα χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕ, γιατί είναι το μέτρο που πρόκειται να ανοίξει το επόμενο δεκαήμερο με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ, την ανακατασκευή του κεντρικών εισόδων της πόλης αναβαθμίζοντάς της αφενός
και προσδίδοντας περισσότερη νομική ασφάλεια με την εισίδα της σηματοδότησης της σήμανσης και της διαγραμμής που προβλέπονται με προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ. Και επίσης υπάρχουν αρκετές μελέτες μικρότερων προϋπολογισμών που αφορούν αναπλάσεις κυρίως τοπικών κοινοτήτων, εγκαταστάσεις μικρών μονάδων επεξεργασίας λιμάνων, αρδευτικών και αναπλάσεις αγροτουριστικών περιοχών. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η τουριστική ανάπτυξη που θα επιτευχθεί εκατέρωθεν της παράκτειας ζώνης μετά την κατασκευή των έργων διευθέτησης της κήτης του ποταμού Αλιάκμονα, την ανάπλαση του παραποτάμιου Άλσους, την ολοκλήρωση του δεύτερου του συμπληρωματικού έργου ανάπλασης του Αγίου Νικολάου απέναντι από την Παλιά Γέφυρα, το πρώτο έργο ήδη έχει υλοποιηθεί από το Λίντερ, το πρώτο Λίντερ, τη μεταφορά της Ευρωπανήγυρης του Άρτους Οριστικού στο ήδη προσπαραχώρηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντας Δασικό Φυτώριο, την ανέγκριση του κλειστού κουλιβητηρίου στον χώρο του ΔΑΚ Άρτους Οριστικού, την κατασκευή του θερινού κινηματογράφου στον ευρύτερο χώρο. Έτσι, καθιερώνεται ένας πολυχώρος δραστηριοτήτων πολιτισμού, αθλητισμού και εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα σκληρού προσωπικού και συλλογικού αγώνα με κύριο γνώμονα την αγάπη για τον τόπο αυτό. Θα ήθελα και θα ήταν παράληψη να ευχαριστήσω από καρδιάς τους υπαλλήλους της Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όλους τους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους πλειοψηφίας και μειοψηφίας με τη συμβολή τους στην ουσιαστική. Σε αυτόν τον ενδιαφέροντα και πάνω απ' όλα ουσιαστικό αποτέλεσμα αγώνα, τα στελέχη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του διευθυντή του στον Πάρκο Μπρουτσίδη, τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα του Σταύρου Γιαννακίδη. Τέλος, κλείνοντας, τον αγαπητό Περιφερειάρχη Θόδωρο Καρυπίδη, που ποτέ, και οφείλω να το πω, ποτέ δεν αρνήθηκε την ουσιαστική συμβολή του στην υλοποίηση όλων των παραπάνω έργων. Και ευελπιστώ πως με τον ίδιο ευρηματικό τρόπο που τον διακρίνει, θα φροντίσει για χρηματοδοτήσεις και για αυτά που είναι απόλυτα όρημα μελετητικά προς υλοποίηση. Ευχαριστώ για την ανοχή σας.